27 χρόνια από τότε που εκλέχθηκα Δημοτικό Σύμβουλο στη Γουμενίτσας, αποφάσισα να ξαναγυρίσω στην αυτοδιοίκηση. Σε αυτή την ωραία περιπέτεια, μπαίνω από εσωτερική ανάγκη και από βαθιά αίσθηση καθήκοντος. Πρώτα ως Δημοτικός και Νομαρχιακός Σύμβουλος και μετά ως Βουλευτής και ο Υπουργός, αγωνίστηκα και προσέφερα ό,τι μπορούσα στην πατρίδα μας, την Ελλάδα και στον τόπο μας, την Οικουμενίτσα μας και τη Θεσπρωτεία. Το όραμά μου, οι γνώσεις και η εμπειρία μου, οι γνωριμίες και οι ικανότητές μου, η ορμή μου, εξακολουθούν να υπάρχουν. Υπάρχει όμως και το βάρος ενός χρέους να εκπληρώσω. Το βάρος ενός έργου που δεν ολοκληρώθηκε. Από την αυτοδιοίκηση μπορώ να τελειώσω αυτό το έργο. Μπορώ να προσφέρω περισσότερο στον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα εγώ και τα παιδιά μου. Στον τόπο των γονιών, των παππούδων και των προπαππούδων. 5 γενιές στην Οικουμενίτσα. Αλλά είναι και ένας επιπλέον λόγος. Μέσα από την αυτοδιοίκηση ασκεί κανείς πολιτική για την αληθινή ζωή. Μοιράζεται το γέλιο και την ελπίδα, τις δυσκολίες και τις αντικσότητες. Η αυτοδιοίκηση σε μαθαίνει να πατάς στη γη. Να μην πετάς στα σύννεφα. Να βάζεις το εγώ στην υπηρεσία του εμείς. Στην αυτοδιοίκηση μετράει μόνο το ρεαλιστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Δεν χωράνε μεγάλα λόγια και υποσχέσεις στο αέρα. Αποφάσισα μετά από πολλή σκέψη να είμαι υποψήφιος δήμαρχος Οικουμενίτσας. Δεν ήταν κάτι απλό, ούτε εύκολη απόφαση για μένα, γιατί γνωρίζω τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Οικουμενίτσας, αλλά γνωρίζω και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Προβλήματα μεγάλα, πολλά και δυσεπίλυτα. Ο Δήμος μας σήμερα δεν είναι απλά σε κρίση. Είναι σε παρακμή. Οι νέοι άνθρωποι φεύγουν από εδώ. Εγώ όμως αποφάσισα να γυρίσω στην αυτοδιοίκηση για να τους ξαναφέρω πίσω, στην Οικουμενίτσα. Γιατί αισθάνομαι ότι μπορώ να βοηθήσω όσο κανείς άλλος. Τώρα που ξεκινάμε αυτή την πορεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, πρέπει να μοιραστούμε ορισμένα πράγματα μεταξύ μας και να κάνουμε μια συμφωνία εμπιστοσύνης. Αρχή πρώτη. Ο Δήμαρχος πρέπει να είναι παντού και για τα πάντα. Εδώ θα ισχύει το γνωστό «τα παράπονά σας στον Δήμαρχο». Αρχή δεύτερη. Η αυτοδιοίκηση έχει υποχρέωση να ξεπερνάει γραμμές και να γκρεμίζει τύχη. Τα σκουπίδια δεν έχουν ιδεολογία και οι λακκούβες δεν έχουν χρώμα. Ο αντίπαλος δεν είναι ο εχθρός μας. Αρχή τρίτη. Πρέπει να αναμετρηθούμε όχι με το παρελθόν, αλλά με το μέλλον. Όχι με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, αλλά με τους ίδιους μας τους εαυτούς. Αρχή τέταρτη. Ο Δήμος μας, η Οικουμενίτσα, το Μαργαρίτη, ο Παραπόταμος, η Πέτρια και τα Σίβωτα είναι οι άνθρωποι του. Και οι άνθρωποι θέλουν σεβασμό. Αρχή πέμπτη. Την ιστορία τη γράφουν οι παρέες. Θα χτίσουμε το αύριο μόνο αν συμμετέχουμε στο σύνολο. Ο Δήμαρχος είναι μόνο διευθυντής ορχήστρας. Η αλλαγή έρχεται από κάτω προς τα πάνω. Η αλλαγή έρχεται από όλους μας. Τους επόμενους μήνες, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσω να σας συναντώ στις γειτονιές. Όχι όμως μόνο κοινωνικά και φιλικά. Θα είμαι δίπλα σας με μολύβι και χαρτί. Για να σημειώνω κάθε παράπονο. Για να σημειώνω κάθε πρόβλημα. Συγκροτούμε μια ισχυρή ομάδα δουλειάς. Με ανθρώπους άξιους και ικανούς που να πονάνε την Οικουμενίτσα. Να έχουν φρεσκάδα, να έχουν μεράκι, γνώσεις και όρεξη. Καταλαβαίνω πόσο δυσκολεύεστε να πιστέψετε τους πολιτικούς που υπόσχονται. Αλλά νιώθω ότι θέλετε να πιστέψετε. Πιστέψτε σε εσάς. Εσείς συγκροτείτε αυτή την πόλη. Η Οικουμενίτσα σας ανήκει και της ανήκετε. Και θα λειτουργεί σε όλους τους τομείς. Στις υποδομές, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την ποιότητα ζωής. Στην υγεία, την παιδεία και την πρόνοια. Στο περιβάλλον, την κυκλική οικονομία και την πράσινη μετάβαση. Στον πολιτισμό και τον τουρισμό. Στη διοικητική ανασυγκρότηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θέλω τη βοήθειά σας. Θέλω τον χρόνο, τις συμβουλές και την ενέργειά σας. Θέλω την έμπνευση και την καθοδήγησή σας. Αλλά και την αυστηρότητα και την κριτική σας, γιατί όλα αυτά είναι η πηξίδα μας. Θέλω την εμπιστοσύνη σας για το καινούργιο που υποδομούμε. Για το καινούργιο που θα είναι εντελώς διαφορετικό από όσα ζήσαμε μέχρι τώρα. Με ανάπτυξη, με ευημερία και ποιότητα ζωής για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Θέλω να προχωρήσουμε μαζί για την αλλαγή. Μαζί για το μέλλον. Μαζί για να γίνει η Οικουμενίτσα ένας μεγάλος Δήμος. Θέλω να προχωρήσουμε μαζί για την Οικουμενίτσα.